Οι ελληνικές ένοπλες και αστυνομικές δυνάμεις στον Εύρο ενισχύθηκαν τα τελευταία 24 ώρα και με δυνάμεις της Frontex προκειμένου να αποτρέψουν την παράνομη είσοδο μεταναστών στο ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος. Το ΓΕΘΑ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό και βίντεο από την ανάπτυξη στην συνοριακή γραμμή του Εύρου των δυνάμεων της Frontex. Η συμβολή τους αναμένεται να είναι σημαντική, καθώς τα επεισόδια από τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην τουρκική πλευρά και οι συνεχείς ρήψεις μολότοφ, καπνογόνων, ακόμη και δακρυγόνων είναι συνεχείς. Η παρουσία των δυνάμεων της Frontex κρίνεται σημαντική, καθώς η ηρεμία εναλλάσσεται με την ένταση στον Εύρο, καθώς η Άγκυρα δείχνει αμετανόητη και συνεχίζει να ενορχιστρώνει τις προσπάθειες των μεταναστών να φτάσουν στην Ελλάδα. Στα ελληνικά νησιά, η Frontex θα στείλει κυρίως εξοπλισμό, δηλαδή σκάφη ή ελικόπτερα. Μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο μέχρι να φτάσουν επί τόπου τα πλοία, σημείωσε την περασμένη εβδομάδα η εκπρόσωπος της υπηρεσίας Εύα Μονικιούρ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, αναφερόμενη στην ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα συμβάλει κάθε μεμονωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως όλες έχουν υποσχεθεί να βοηθήσουν, δήλωσε η εκπρόσωπος. Η επιχείρηση της Frontex είναι σχεδιασμένη για 2 μήνες, αλλά μπορεί να παραταθεί. Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη, στα ελληνικά νησιά βρίσκονται μάλιστα ήδη 2 στελέχη από τη Γερμανία προκειμένου να εξετάσουν εάν μπορούν να υποστηρίξουν τις τεχνικές εργασίες των ελληνικών αρχών για την ανέγερση χειμερινών καταλυμάτων και την δημιουργία παροχής νερού για τους πρόσφυγες. Πέραν των δυνάμεων, έχουν ήδη ξεκινήσει και οχυρωματικά έργα στην συνοριακή γραμμή του δάσους των Καστανεών, αλλά και η εκ νέου συγκέντρωση προσφύγων μεταναστών στα σύνορα.